Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα αναμέτρηση, στην πρώτη τελευταία αναμέτρηση από την Sonic Arena για την Master League. Συγκεκριμένα αυτή μεταξύ Θεσσαλονίκη και Puebla BC. Ο Δίκας πήρε μπάλα χαμηλά μετά από όλη την πληροφορία. Δεν καταφέρει να σκοράρει τους πρώτους πόντους. Στο 13-3 και στο 6-11 αντίστοιχα οι δύο ομάδες. Να ενημερώσουμε ότι, να υπενθυμίσουμε μάλλον ότι η Puebla BC θα είναι στα play-offs για 3. Έστοχο, ανοίγει το σκόρο στο Μιλίδης. 0-3. Καθώς οι δεν έχουν αποκλειστεί. Και η ομάδα του Πανικού δεν μπορεί πλέον, μαθηματικά δεν βγαίνουν τα νούμερα δηλαδή για να κάνει qualify για τα play-offs. Πανώς θέλει να απαντήσει για 3 από την γωνία, είναι άστοχος. Συνεπώς 8η ή 7η θέση για τους κυτρινόμαδους. Πάει μέχρι μέσα, κόβει και από τον Τέντσο, έπαιξε καλή άμυνα. Πάνω στην Τζίμπουρη. Τέντσο παραμείω να χάσει, βγήκε δεύτερος παίκτης πάνω του. Θα χάσει τελικά την μπάλα, Αλεξανδρίδης συγκρατεί. Δεν πήρε το τρίποντο του πάνω Σερβελίδης, θα του πάρει. Στην παίκτη σου για 3. Παίρνει τον Σεντάσιο, είναι άστοχος όμως ο Τζίμπουρης. Ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Τέντσο από τη γωνία σου για 3 και αυτός. Είναι άστοχος παγίδιος για το επιθετικό rebound. Πολύ μεγάλη μάχη δεν κατάφερε. Παίρνει στο Μαυροχωρίδη. Έχουν 9 παίκτες οι Θεσσαλονίκης και ή 9 ή 10. Δεν ξέρω ποιος έχει δικαίωμα συμμετοχής από τους που κάθονται στον πάγκο των Κιντομαύρων. Στην weak side πήγε να βγάλει μια πάση, τα κατάφερε ο Αλεξανδρίδης. Σερμελίδης. Σερμελίδης παραλίγο να κλέψει ο Πούλιος. Σε καλή overplay άμυνα. Στο 2 δευτερόλεπτο ο Αλεξανδρίδης πρέπει να πάρει το τρίποντο. Στο 3 θα το πάρει. Μέσα! Έχω την εντύπωση, ναι, μετράει πράγματι. 0-6, buzzer beater. Τα εύσημα, τα δύο τα εύσημα από τον πάγκο. Τέντσος έξτρα πάση στη γωνία Πούλιος. Καλό πάση και η Πατήκας. Τριγωνάκι, Τέντσος έχει βρει ελεύθερος. Αρκετά ελεύθερος για να μην το πάρει, για να το πάρει, διορθώνω. Και να μην το πάρει Τέντσος, είναι αυτός. Πολλά πράγματα. Κάνει 3-6 λοιπόν. Χορός τριπόντων έχει στη λίστα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Για να δούμε ποια ομάδα χορεύει καλύτερα. Ναι, με καινούργιες αδάκες, τέλος πάντων, Σερμελίδης. Παροχωρίδης πάει μέχρι μέσα, πέρασε στον Πατήκα, έπαιξε καλή άμυνα. Αυτός δεν κατάφερε να πάρει το rebound όμως. Και στον κύριο Τσίμπουρη στην για 3 και πάλι, εύστοχος ο Σερμελίδης. 3-9, triple score στη Sonic Arena. Πανός. Πατήκας, θα γυρίσει, είχε δύο παίκτες πάνω, θα πάρει τη φλέξη, θα συγκρατήσει και την μπάλα ο Σερμελίδης. Αλεξανδρίδης. Βάζει την επίθεση. Τι μπορείς. Γύρεμα φωνάζει κάποιος. Λαμπαρίδης. Καλά δεν φώναξε κιόλας. Καλό πάσιν γκέιμ. Είχε βρεθεί και πάλι ελεύθερος ο Αλεξανδρίδης. Και πάλι για 3. Και πάλι εύστοχος. 3-12. Στο σύν 9 η Puebla. Τέντσος. Αλεξανδρίδης μας είπε μας έκανε και κάποιες δηλώσεις. Και όταν ρωτήθηκε σχετικά ανέφερε ότι κλέβει και την μπάλα από τον Τάσιο, ότι αν έπρεπε να διαλέξει κάτι που θα ευνοήσει περισσότερο την ομάδα του, αυτό θα ήταν χαμηλό σκορ ενάντια σε ψηλό σκορ. Καθώ οι Θεσσαλονίκη τρέχουν όπω είπε και έχει πολύ μεγάλο δίκιο. Προχωρήτη. Στην γωνία ο Τσίμπουρη, καλό πα για ψήφι για 3 Σουρμελίδη. Και πάλι έστοχο! 3-15 στο συν 12 που έμπλα. Σπασμένα τα ημάδα του πάντων των Θεσσαλονίκη. Βρέχει τρίποντα στη Sonic Arena. Καθώ ψυχάλη δεν πιέζει. Βροχή. Δεν ψυχαλίζει απλώς. Βρέχει καρκλοπόδαρα τρυπώντων. 3-15 επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Μόνο τρύποντα έχουν πει το παιδί μέχρι στιγμής. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena 3-15. Δεν μπορούσα να προσπάσω επαρκείς πληροφορίες για να μεταδώσω στην μετάδοση από τους δύο πάγκους. Καθώς υπήρχε ιδιαίτερη μυστικοπάθεια, δεν μιλούσαν ιδιαίτερα δυνατά. Δεν μπορούμε να είμαι καθίστα αυτή τη φορά. Μια άλλη φορά ευχαρίστω. Πρώτη κατοχή λοιπόν μετά το time out είναι για τους τεχνικά εκπαιδούχους. Τέτσος. Είναι από τον Πούλιο που κατεβάσει την επίθεση και σε ρόλο point guard ο πρώην παίκτης του Τιμόκτου. Πούλιος. Ο Τίκας θα γυρίσει ένα δεξί χούπι, είναι έστοχος. Δεν στην πάρει στο καλάθι. Είναι 2-15. Σερμελίδης. Σίγουρης. Αλεξανδρίδης. Έχει την ψυχολογία με το μέρος του, πήγε να βγάλει μια πάσα, τα κατάφερε. Γυρίσει, ωραία πάσα, μία ακόμα το πρώτο δίκο του Τιμόκτου. Ο Παρίδης. Back to την πάση του καλάθι, έκανε τώρα το φάουλ ερχόμενος ως βοήθεια στο Ισπανό. Ο Λαμπαρίδης πριν ο παίκτης στον οποίο πήγε, ξεκίνησε την προσπάθειά του. Πάνω στις βολές, έφαγα την πρώτη, 6-17.
Παιχνίδι ενεργειακό ποτό μέχρι στιγμής, φίλες και φίλοι, Ζωάνη Καρίνα. Έχει ακριβή δύο καφές. Τι να κάνουμε, πρέπει να βρίσκουμε τέτοιες λύσεις. Λαφαρίδης. 6-18 λοιπόν. 1,3 δισκόρ μετά το 3-9. Τι μπορείς. Ζήτησε ο Λαμπαρίδης στην κορυφή και πήρε, πόντιασε πέναντί του. Άρα πέρασε ένα από 2, 14 δευτερόλεπτα. Πέρασε και ο προηγούμενος παίκτης για 2, ανάψε από 2 παίκτες. Με 3 και άσκο από τη γωνία και φάουλ. 21. Το έχει βεβαιώσει τον Παπαχωρίδη τώρα. Στον εφημερισμό του Θεσσαλονίκης. Η μέτρη του ίδιου. Θεσσαλονίκης στον εφημερισμό. Πούλιος σε μία ακόμα φορά. Σπανός ήταν και ο τέντος στη γωνία, δεν πήρε την μπάλα. Τώρα θα πάρει σε δεύτερη φάση. Τάσιος. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Φαντάζει ότι το δίκολο βρέθηκε μπροστά από αυτόν. Τέτοιος έκανε και κάποιες οδηγίες. 8-17 λοιπόν η διαφορά πέφτει κάτω από τους 10. Σουμελίδης. Λαμπαρίδης. Στα 10 δευτερόλεπτα. Μπάλα, θα την ακουμπήσει, δεν υπάρχει γνωστής, έχει δευτερόλεπτα. Θα βιαστεί, θα ξαναχάσει την μπάλα. Το σπανό ο οποίος τρέχει ταχύτατα, πέρεψε δύο παίκτες και έτσι και τους δύο ρίχνουν τη διαφορά ακόμα περισσότερο ο φόρκουρ του Θεσσαλονίκης. 10-17. Τι μπορείς. Είναι χέρι. Παροχωρίδη. Μιλίδης. Στην baseline ανάποδο λέει, άπειρε άσχος που είναι στο rebound, τέτοιος. Θα ψάξει πολλές φορές στην βάση, ανάμεσα σε τρεις, απέναντι σε τρεις παίκτες κάθε. Έκανε και μια προσπίση δυνατή σε πάσα. Ο Σαδρίδης, πρώτη προσπάθεια του Γκάρτ των Θεσσαλονίκης θα πάρει το rebound. Θα πάρει βάση αυτός. Υπάρχει παράβαση. Σουμελίδη, 0-2. Έτσι, τα φάουτ. Δεν έγινε τώρα, προς το αναφέρω, ο Τρίγας. Ένα jump shot είναι άκουμα, το μάλλον στον Ζανό, επιθετικό rebound από τον Τάσιο. Στην weak side την μπάλα πέρασε ανάμεσα. Οπα, μισό λεπτό. Όλα καλά. Έπρεπε να πάρω τώρα την μπάλα. Ball boy με κουράζει μια παλιά στο εξωτικό μου. Όχι επειδή έπαιζα καλή μπάλα, επειδή τους έφυγε την μπάλα. Anyways, ήταν μια παρανόηση. Ένα jump shoot είναι άσκο τον Τελεφίλη, ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Ήταν πολύ καλή ατάκα για πέσιμο πάντως. Τώρα να έλεγα σε κάποιον ότι φωνάζουν τον Βολβόη και τα λοιπά. Το άλλο, το δεύτερο σκύλος δεν θα το έλεγα πάντως. Σουτ για τρεις. Μαρκαρισμένος, ο τέτοιος είναι εύκοχος. Αρχίζει να ζεσταίνεται η μηχανή στην περίμετρο των Θεσσαλονίκης σιγά σιγά. Μαρκαρισμένο τρίποδο ρίχνει ακόμα περισσότερο τη διαφορά στο 13-17 στους 4 πόντους. Μελίδης έκανε μια προσπίση, σταμάτησε την τρίπλα, συγκράτησε την μπάλα. Τα ωραία πάσα του Τελεφίλη, σουτ για τρεις. Και πάλι Τσίμπουρης, 13-20, πρέπει να βρω μια διαφορετική ονομασία για το γιατρή, γιατί θα παρθώ να το λέω μου φαίνεται απόψε. Δεν τους προφοδότησε τον Σπανό, αυτό στον Πατήκα και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τελικά ο τελευταίος προναφερθέντας. Τέντος και Σπανός έβγαλαν και, και μία από τις φάσεις στο πρόσφατο top 10 που ανέβηκε σήμερα, 26-3, ένα jump shoot. Είναι άσο του Τσίμπουρης, θετικό rebound, τελευθύνης, το foul από τον Τάσ. Η φάση νούμερο 8 αν δεν κάνω λάθος. Εξαιρετικά εύστοχες στην νόμα από τις φανέλες κατά το ξεκίνημα του παιχνιδιού. 20 πόντους σε ούτε 7 λεπτά στους Θεσσαλονίκης παρακαλώ. Φίλες, πήρε από την επαναφορά ένα jump shoot, η μπάλα μπήκε και βγήκε εύστοχος γυρίζοντας μία ακόμα όμορφη προσπάθεια. 13-22 τέντος. Φανώς, δεν θέλει να χάσει χρόνο. Βάλει στον Πούλιο μία προσποίηση αυτός. Στην πάσα υπέροχη, θα φύγει την μπάλα στο καλάθι. Ο Σεργιόγλου, ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο, 15-22. Μέσα μπαίνουν σε δύο παίκτες, ανάμεσα σε δύο παίκτες ο Σουμελίδης είναι άσχος, αλλά είναι και ο Βαρδιοφίλης. Παραμόνευε, πήρε το κορυμπάνο και άφησε την παραστοκαλάνη, πολύ ωραία. Ο Τέντσος έχει δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα από την αριστερή. Πολλοί σουτ για τρεις. Πριν καν πάρει το σουτ ο Τέντσος, ο Πούλιος άρχισε να χειροκροτεί. Ο Πούλιος άρχισε ο Τέντσος να χειροκροτεί. Υπήρχε μια μικρή ιστορία. Βέρα, anyways, Τσουμελίδης. Ο Μακούλας που έχει περάσει τον χώρο, Καρδιοφίλης. Στη
Στην weak side ζήτησε να πάρει σε 4 χρόνια στο μελίδι σου για 3 πάνω στο μελίδι. Τι αυτό μέσα! 15-27. Τι θυσίες έχουν κάνει σε βασιλικές θεότητες η Κουέμπλα. Ναι, αδιανόητα έφτασε 15-27. Τέντσος, άλλαξε με τον Μπούλιο. Ωραία πάσα στον Μπατίκα, θα αυτός θα την αφήσει στο καλάθι. Λέιζερ πάσα. 17-27. Φίλες, άλλαξε με τη γωνία, ένα jump shoot, είναι εύστοχος και αυτός και πάλι δεν τζίμπουρε άλλαξε την μπάλα προηγουμένως. 17-29, εξαιρετικά υψηλός κορτέτος. Κούλιος στέχασε την μπάλα από τα χέρια του. Μαγκούλας, σε μια μακρινή πάσα ο Σεμελίδης. Και φίλες του για 3 μαρκαρισμένο από τον τέτσο, είναι άσοχος αυτή τη φορά. Χάστε και ένα ρε παιδιά, δεν γίνεται να μπαίνουν όλα. Πατήκας, δεν θα πάρει το πάνω του Γιανακούλα. Στέκεται, θα μετρούσε το καλάθι αν έμπαινε, πράγμα που σημαίνει ότι θα εκτελέσει 2 βολές. Τον κάτω τον Σαρονίκ, φάουλ που έχει κρατήσει τον Σουρμελίδη. Βία Ιβορεφ, ο οποίος θα περάσει τώρα εκτός. Όχι ο Ρεφ, ο Σουρμελίδης, αν περάσει εκτός ο Ρεφ έχουμε πρωτεύω. Ο Σαρονίδης με το νούμερο 55 στο πρόσφυγε. Στο ονόματός του με το 11 έχει βοηθήσει πολύ την ομάδα του, έβαλε 2 σερί τρίποντα στην αρχή του παιχνιδιού. Κάθε στον παγκό. Έτσι όπως στην πρώτη βολή ο Πατέκας, έτσι όπως στη δεύτερη. Μπορούσε να πω και στις δύο απλώς. Καλύτερα μιλά μου. Φέρετε μου βέζει. Τέτσος του λέει να πάει στη γωνία. Αμυναζόλης τώρα. Τέτσος δίνει οδηγίες. Σαδρίδης, έχασε την μπάλα τελικά ο Πατέκας. Ανοίγει το γήπεδο, θέλει να τρέξει. Ξεχυπήσε αυτό. Ασφαλώς είναι άνθρωπος όμως. Την πάσα που πήγε να βγάλει. Στην κατοχή της μπάλας, ο Πατήκας συγκράτησε. Ένα jump shoot πάνω στο μάλλον του Πατήκας είναι έστοχος. 21-29. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της πρώτης αναμέτρησης. Της πρώτης περίοδου, α, καλά. Συντυχία 3. Έστοχος και πάλι! Καριοφίλης, τώρα για τον προηγούμενο, αλλά έχουμε χάσει το μυαλό μας. Αυτό δεν γίνεται, η ευτυχία που έχει η Πουέμπλα είναι απίστευτη. Τέντος, Πούλιος. Πούλιος απέναντι του Αλεξανδρίδης, ένα jump shoot. Πατήκας είναι και αυτός. Και πάλι έχει το πόσο 23-32 στους 9 πόντους διαφορά. Τσίμουρης. Στους 5 είναι φωνάζει κάποιος από τον πάγκο των Θεσσαλονίκ. Βάζει την επίθεση ο Τσίμουρης. Πάρει τα σκέντα τον Καρδιοφίλη. Ο Σπανός παραμένει πάνω του. Αλεξανδρίδης, 8 δευτερόλεπτα. Και πάλι Τσίμουρης. Για 3 μαρκαρισμένο, άστοχο μόνο ταμπλό αυτή τη φορά. Από τον Ροχωρίδη. 6,6 δευτερόλεπτα, 1-3 ταματικά φάουλ. Τέντσος. Μια μακρύ βάση στον Γιώργου. Στον για 3 Πατήκας. Έστοχος! Μπάζερ Μπίτερ! Απέναντι στον Καριφίλη, 26-32. Τι πληθωρική πρώτη περίοδος είναι αυτή. Τι συναρπαστικό παιχνίδι προμηνύεται. 26-32 στο συν 6 μπροστά. Οι παίκτες της Πουέμπλα, μέχρι στιγμής ο Αλεξανδρίδης με το νούμερο 11 με τις δηλώσεις που έκανε ο Αλεξανδρίδης δεν έχει πέσει μέσα καθώς και ψηλό σκορ, είναι υψηλότατο μάλλον σκορ. Μεγαλειώδες, υψηλότατο, υψηλότατε, μεγαλειώδες βασιλιάς, anyways. Και ψηλό σκορ έχουμε και είναι μπροστά οι παίκτες της Πουέμπλα. Θα σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στο Σόνι Καρίνα, 26-32 πάμε για το καθιερωμένο δραματικό zoom out. 26-32 λοιπόν. Σκορ που πραγματικά θα μπορούσε να είναι σκορ που έχουμε μετά από 2 δεκάλεπτα, είναι σκορ που έχουμε μετά από 1. Και όμως που έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο για πρώτη φορά στο δεύτερο δεκάλεπτο. Αλεξανδρίδης, το νούμερο 55. Για 3 έχοντας βρεθεί ελεύθερος στο σίδερο, ήδη στο rebound. Ανακατεύουν την τράπουλά τους, την βασιλική τους τράπουλα ή παίκτες της Πουέμπλα και καλά κάνουν. Με 9 ή 10 παίκτες στη διάθεση τους. Για 3. Φανώς είναι έξω από την γωνία. Φαίνεται, το πάθημα ανοσία στον τρίποντα. Μετά από αυτό το παιχνίδι, σιώπης. Σαντίδης. Το νούμερο 55 είναι εντός. Θα πάρει ένα φάουλ ο Μαγκοφανίδης. Από τον Πατήκα. Πρώτο φάουλ στην περίοδο. Χαμηλά προφανώς. Μαγκοφούλας στην επαναφορά. Σαντίδης. Λέξιον δεν καταφέρει να ολοκληρώσει. 9 δευτερόλεπτα. Για το σιώπη. Σαντίδης. Μισή φτάνει μια πάσα Μαρκοφορίδης, έκανε το λάθος τελικά σπανώς να συγκράτει. Τι είσαι δεύτερο χρόνος. Σιώπησε με δεύτερο χρόνος, πάει να δέξει τα πόδια.
Υπάρχουν βήματα τώρα πριν βγάλει την μπάλα στον Τίμος Οσμανός. Έχουν το χέρι δυο τους. Άρχισαν λίγο να το κάνουν, είχαν αψωμένα το χέρι. Αρκετή ώρα. Ξύμισε τις νύχτες Ρεξ που ήταν και οι δύο. Τρέκανε με τις ώρες, anyways. Θα το συναντηθούν. Ανακούλας. Σουμελίδης, σκατσιβάσεις στο Σιόπι. Σιόπι, κοίταξε το καλά, θα το πάρει το τρίποδο τελικά. Μια στο χωσάρι μπόλα, αμυντικό rebound από τον Τσεργιόγλου. Τέσος. Καλός για τρεις, το νιώθει, είναι άστοχος όμως. Αμυντικό rebound. Θα μου παίξει στο Μέμπλα. Δεν ξέρω ποιος είναι ακόμα, θα το μάθω. Εδώ το λίγο. Ανακούλας. Μελίδης, καλό passing game, για 2 από τη γωνία, για να τώρα σε στοχός. 29-34. Ρεσιτάλ ευστοχίας και από τις δύο ομάδες πλέον. Τέντζος. Πατήκας. Πατήκας, ανάμεσα από δύο καλάθι και φάουλ. Προσωπική ενέργεια. Καλάθι μετράει. 31-34. Αυτό το βολή, Σουρμελίδη στο rebound. Κάρτας. Για τρεις από το ίδιο σημείο που αστόχησε προηγουμένως είναι άσχος του πάλι ο Σουρμελίδης. Ούλιο στο rebound, σφανώς. Καθυπάσε στο Ματίκο, ο οποίος έρχεται σαν οδοστρωτήρας να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 33-34. Στον πόντο. Ξανανοίξει. Στο πρώτο δεκάλεπτο έχουμε βρεθεί να... Είναι πίσω με 12, σου για 3, 3-15, είναι άστοχος ο Σουπερλίδης από την κορυφή. Αυτό το ρυπάω Κούλιος, συγκρατήσει για να βγάλει μια πάση στον παλό, υπάρχει μια φλέξη με τα πόντια. Το ρυφίλι, η μπάλα θα περάσει εκτός. Και από τα δύο του καλλιοφίλι, η μπάλα θα περάσει εκτός, πράγματι. Είπατε το ίδιο πράγμα δύο φορές, anyways. Πατήκας θα πάρει και πάλι θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Σπανό. 35-34, λαμβάνοντας από την επαναφορά. Σταματισμοί βγαίνουν στους Σαλονίκς. Φιλιοφίλης, θα κυρίσει, fade away, πολύ δύσκολη προσπάθεια, άστοχος. Σαν νίντζα πήγε και πήρε Σιόπις. Καθώς ο Πατήκας δεν κατάφερε να συγκριτήσει την μπάλα, μάχη για την κατοχή να την συγκριτήσει τελικά ο Σεργιόγλου. Πανός θα βρει ελεύθερος, Τέντζος θα βγάλει μια ακόμα assist. Φαλιάζει τεχνικό στήνο. Υπάρχει time out που έχουν καλέσει της Πουέμπλα αυτή τη φορά, 37-34. 37-34. Σε ούτε 13 αγωνιστικά λεπτά, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Τι ζούμε στη Sonic Arena, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena λοιπόν. Έχουν επιστρέψει οι Sonic. Τώρα θα επιστρέψουν και οι παίκτες της Πουέμπλα. Πήραν λίγο παραπάνω χρόνο. Μέσα στο επιτρεπτό όριο προφανώς. Μετά πολύ. Και αυτό είναι η μπάλα λοιπόν. 37-34. Ο Μελίδης. Παίρνει βάση μπαλά. Man to man κάτι τέτοιο είπε ο Τέντζος. Για τρεις θα το πάρει με το screen. Ο Σιμελίδης. Άλλαξε με τον Μπάχτα. Στη γωνία ο Τσίμπουρης άλλαξε ο Σιμελίδη. Ξανά αυτό σου για τρεις θα το πάρει τώρα. Μέσα και αυτό στα 6 δευτερόλεπτα. 37 όλα ρε παιδιά. Πότε αλλάξατε τις μπασκέτες. Βγάλατε τα στεφάνια της Sonic Arena και βάλατε βαρέλια. Πρέπει να ενημερώνετε. Κούλιος, έναν jump shoot μετά από προσπίση, είναι έστοχος. Θα βάλουμε στην πάσα από τον Πατήκα. 39-37, το κάνουμε αναγωγή στα 13 λεπτά όταν είχαν μπει τόσοι πόντοι. Μιλάμε για 100 plus, θα το κάνουμε αναγωγή στο 40 λεπτό. Αναγωγή νομίζω λέγεται, δεν ήμουν καλός στα μαθηματικά. Ρίχνει μέσα, Τσίμπουρης με έναν jump shoot. Θα κοπεί τελικά η προσπάθεια, ενδεχομένως πήγε να φέρει και πάσα ο Καλλιοφίλης. Όπως και να έχει κόπια του Σπανό. Πατήκας. Πατήκας κλείστηκε από 3. Στο Στεργιόγλου πήρε μια πάσα που ενδεχομένως να μην προεζόταν γι' αυτόν. Πούλιος. Μάλλον γι' αυτόν προεζόταν. Πάσα θα πάρει μια άσχη φωτομός στο τρίποδο. Μελίδης με το νούμερο 11. Μελίδης. Και Σπανό θα κλέψει, δεν κατάφερε. Ένα jump shoot from... Υπάρξει σφύριγμα. Θα μιλά τελικά το φάουλ. Ο Καρδιοφίλης αν ευστοχούσε δεν θα μετρούσε. Πούλης στην παραφορά. Καρδιοφίλης. Είναι από στάδιο Σπανό. Έχει και βοήθεια πάνω του. Ένα ακόμα φάουλ. Σπανό.
Πάλι χαμηλά. Πόσα έχει. Πρώτα. Σημερίδης για τρεις είναι άστοχος αυτή τη φορά. Τι γίνεται να μπαίνουν όλα το βράδυ. Τέκτος υπάρχει μια φορά της μπάλας. Παράβαση του Σουμελίδης. Πήγε το μισθά. Και μέχρι μέσα χάσει τελικά την μπάλα. Σίγουρης. Από αυτόν βγήκε εκτός, λέει ο ρεφ, ήταν ακριβώς δίπλα στη φάση. Πανός, στην παραφορά, Τέντσος, ψάξει τη μακρινή πάσα. Βούλιος, Λιόγλου, ένα running flow και με τον Σύνεχοχος, κατά κύριο κουτούμενος από τον πάγκο, 41-37. Μελίδης. Σουτιά τρεις, από τη γωνία και πάλι εύστοχο, με τον Τζίπουρη. 41-40. Πανός, η Βίλσα είναι ο Παντίκας, σου διατρίσε να απαντήσει. Διάστοχος, πολύ ψηλός Πανός, θα πάρει τελικά την κόρη μπάουν και το φάουλ από την Ελευθύνη. Ένα δύο βολές. Δέκα στα 19 τρίποτα για Puebla BC. Σε μόλις 15 αγωνιστικά λεπτά. Άστοχος στη δεύτερη σκοπό. 4 στα 10 αντίστοιχη του Θεσσαλονίκης. Σίγουρα όχι κακό ποσοστό. Είναι κακό το νούμερο, αυτό κάθε αυτό, 4 στα 10. Μελίδης. Κάτι στις επιλογές του. Μισήλης. Πανώ. Το ματσά που είναι ιδιαίτερα ενεργό, επίσης καλή άμυνα Σπανός, κατάφερε να κλέψει. Πέντσος για τρεις. Έχει το φως, 40, παίζει 40. Μελίδης. Μελίδης, ωραία πάσα, σκεφτείς σε δεύτερο χρόνο και το βγάλει. Τσιμπουρίς, στα 10 δευτερόλεπτα. Μελίδης. Σε Γιόγλου είχε και δεύτερη, δεύτερος παίκτης πάνω του. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, πέρασε ανάμεσα από δύο. Κάτσε την μπάλα στο καλάθι, στους τρεις πόντους η διαφορά. Δύος. Πήγας μέχρι μέσα, βρήκε τείχο απέναντί του και υπάρχουν... Υπάρχει φάουλ τελικά τον Αλεξανδρίδη. Τον Νίκο Αλεξανδρίδη. Δύο βολές λοιπόν για τον Πατήκα. Είναι έστοχος και πάλι! 47-45! Τέτσος! Γιόγλου... Ροδίγκας για τρεις φίλους δεν θα πάρει χτίσει ένα jump shoot έχοντας περάσει πιο μέσα με τα μπλό είναι έστοχος που έχει κάνει τουλάχιστον άλλη μία φορά στο παιχνίδι. Καλά πια έχουμε χάσει λίγο στο μέτρημα. Τσουμελίδης. Πάσα στο Τσίμπουρη, αυτός κάνει μια βόλτα στην baseline και θα βγάλει. Θα έχει κάνει και αυτός πολλές φορές στην κίνηση. Σουτιά 3 Αλεξανδρίδης, το νούμερο 11 έχοντας περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Συνεχίζει το έργο το οποίο ξεκίνησε στο πρώτο δεκάλεπτο με επιτροχία. Πέντος. Πιο στη γωνία. Γιόγλου. Deflection από τον δεύτερο παίκτη που ρυθμάτισε ο Σουμελίδης. Έκλεψε 2-1-2-2 σουτιά 3. Έχοντας τον απέναντί του. Άστοχος airball, μάλλον περάσει εκτός. Είναι το επιθετικό rebound, αλλά δεν το κατάφερε ο Τσιμπούρης. Τάσιος θα περάσει στο παρκέ. Στη θέση του Πατήκα. Το Μαυροχωρίδης. Στη θέση του Παθέα μετά από αρκετή ώρα στο παρκέ. Τέτος. Σπανός. Τέλειος, κοίταξε τον τρίποντο, κοίταξε το καλάθι, έκανε μια προσπίση, ένα jump shoot. Και πάλι κίνηση που έκανε προηγουμένως. Πάνοντας μέσα και φέρνοντας την προσπάθεια από... Μέσα στο 3, τέτοιος είναι έστοχος και αυτός.
Και πάλι 52-48. Ξεκολουθεί να δραστηριοποιείται από την αριστερή πτέρυγα για την αριστερή γωνία. Ο Αλεξανδρίδης έχει σταματήσει τρίπλα. Θα πάρει στην τύπουλη. Χωρίδης προσπάθεια για κλέψιμο. Πολύ δυναμική από τον Σπανό, αλλά θα έρθουν δύο πόδι με ένα running floater. Τύπουλη. Δάσκιος. Τούλιος. Παδός. Παίρνει στη γωνία και πάλι για τρεις. Μια άσπρος αυτή τη φορά. Rebound. Καλίδη. Κλέψιμο, Τέντσος θα συγκρατήσει τελικά. Αλλά έμεινε στο παρκέ. Τέντσος, ωραία πάσα στο Σπανό. Αυτό το πέντε σε δύο. Λάζοντας ο ίδιος επιθετικό rebound. Και φάουλ. Συμπληρωμένα ματικά σκουέντλα. Όπως στα κιορές έχουν ένα ακόμα να δώσουν. Θα ανοίξει ένα jump shoot. Στο αριστερό είναι έξω από το Σπανός. Ούτως μετά την επαναφορά πιέζει κιόλας. Σίγουρη, θα περάσει το κέντρο. Φίλης. Παίρνει σε τρεις παίκτες, είναι άνθρωπος στο επόμενο στον αέρα. Φτάσει στο rebound. Που είναι ο Σπανός. Σπανός. Στο καλλιοφίλη, έδωσε ένα screen μέσα στην ρακέτα. Ο Σπετρόγλου εκμεταλλεύτηκε ο Σπανός. 56-50. Κερδί την μπάλα ο Σπελίδη, δεν το κατάλαβα στον πρώτο χρόνο ότι έρχονταν σε αυτόν. Θα συγκριτήσει ο Καλλιοφίλης, θα γυρίσει, είναι άστοχος όμως, ο ίδιος επιθετικό rebound. Καλλιοφίλης για φάουλ. Από τον πάγκο. Από τον Λαπαρίδη. Κάτι δεν δόθηκε, αλλά ήρθε το καλάθι. Ποιος είναι για τρεις, τις φορές θα πάει μέχρι μέσα αυτή τη φορά, είναι άστοχος. Καλλιοφίλης. Για κάτι φάουλ δεν το έκανε, ο Σπανός το κάνει στον Γιόγλου. Το τελευταίο φάουλ που είχαν να δώσουν οι Σαλονίκς. Ακριβώς ένα λεπτό πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου. Σαλονίδης, Αλεξανδρίδης. Πάρει ένα σκληρό το Μεροχωρίδη. Κάνει την γύρω του Σαλονίδης, θα πάει εκεί μέσα ο Καρδιοφίλης. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Πρέπει στο rebound. Ούτως κοίταξε το Γαλάτι, έκανε μια προσπίση. Σπανός. Κούλιος. Να ζαμφτούτε σε δεύτερη. Δεύτερη ο χρόνος είναι άστοχος. Αλεξανδρίδης ο rebound. 30 δευτερόλεπτα για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Σίγουρης. 14 δευτερόλεπτα για την Πουέμπλα. 3 ανοιχτό χώρο. Ο Μορφωνίδης πάει μέχρι μέσα. Σε 2 είναι άστοχος. Κυριοφίλης επιθετικό rebound. Θα γυρίσει. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Άστοχος. Πανώ στο rebound. 12 δευτερόλεπτα όλα στη διάθεση του Σαλονίκη. Για τρεις τέτοιους δεν έχουν διάθεση να το εξαντλήσουν την επίθεσή τους. Ο τέτοιος εκτοχή, 3 δευτερόλεπτα. Σύμπουλης από πάρα πολύ μακριά. Άστοχος παραλίγο να μπει. Θα να μπει μια ακόμα φάση η οποία θα έμπαινε στο επόμενο top 10. 59-52 λοιπόν, σκορ που θα μπορούσαμε να είχαμε μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά, έχουμε μετά από 20. Ρεσιτάλ ευστοχίας και στα 2 δεκάλεπτα και από τις δύο ομάδες. Είχαν βρεθεί μπροστά ακόμα και με 12 πόντους σε αυτά τα 3 αγωνιστικά λεπτά η Κίνηση Πέμπλα. Πλέον βρίσκονται πίσω με 7. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα για την έναρξη της τρίτης περίοδου στην εποχή του δεύτερου μισού. Η διαφορά είναι στους 9 πόντους. Θα ανοίξει 59, Πέμπλα BC 52. Τα πόντι βέβαια έχουν διαφορετική δυναμική σε ένα παιχνίδι στο οποίο έχουν μπει 7 και 12 τρίποντα αντίστοιχα. Το πρώτο μισό, Σπανός για τρεις στο μεγάλο. Είχαν μπει λίγο μαρκαρισμένο, είναι άστοχο. Μάχη και το ριμπάνο, βγάλει τελικό ήχο την πατήκα. Ίσως αφήσει την πάση καλά την άστοχο όμως, ο Σανίδης. Ποιος έχει στήσει και αυτός στο περίμετρο με έσχανα τρίποντα. Και φίλης, για τρεις είναι άστοχος με ταμπλό. Δυο γρουπίδες σε λάθος χρόνο, Σπανός και το ριμπάνο. Να τρέξει. Ωραία πάση στο Σιλιόγλου, ποιος ακολουθεί στη βάση, θα κερδίσει το φάουλ. Πρώτο φάουλ στην τρίτη περίοδο. Έχουμε στην πρώτη. 60-52. Δέχεται τα συγχαρητήρια από τον Σιτή Πατήκα ο Σαγιόγλου. Συνήθως πάνω στην άλλη πλευρά του υπέτου. Άγιο το rebound για να φτάσει στην πρώτη. Θα πω ότι του Τάσιο.
Τουρμελίδης. Τιμουρής. Για τρεις Μαυροπολίδης. Το ταμπλό είναι άσχημο, φτάσει στο rebound. Δίκας. Δίκας θα πάρει το φάουλ. Τουρμελίδη. Παρόστε μόνο φορά. Τέτος. Τίκας. Να στιγμή δεν θα καταφέρει να συγκριτήσει όμως ο Τέντσος. Σμιλίτης τα πιο μπροστά και έκλεψε. Σαντρίδης έχει τυχθεί ελεύθερος, δεν πήρε τον τρίποντο όμως. Τίποντης. Αλλά ο Σαντρίδης. Τίποντης έχει τυχθεί ελεύθερος, θα το πάρει αυτός. Του διατρής και πάλι εύστοχος. 60-55. Τέντσος. Τέντσος, πάνω βγήκε τώρα. Δεν ξέρω θα πάει μέχρι μέσα, τάσκες ένα jump shoot στα 6 δευτερόλεπτα, είναι άστοχος. Δημιουργεί στο αμυντικό rebound. 60-55 παραμένει. Παίζει καλή άμυνα στον Τζεφίλη. Ένα running floater με τα μπλό είναι άστοχος Τζίγουρης. Και ένα ακόμα σφύριγμα. Δεν είναι το δικό του. Βαδίκα αυτή τη φορά στον πρώην τροματίο των Θεσσαλονίκης. Βαδίκα στις για τρεις. Δεν το καλυφθεί, είναι άσχος. Πάρα πολύ ψηλά ότι στις μπάλες από τον τάσιο. Τον Γιώργου. Την πλέξιο του πάσου πήγε να βγάλει. Αλλά υπάρχουν και βήματα από τον Μελίδη. Και πως μία ακόμα αλλαγή κατοχής. Έτσι. Λοιπόν, στον Καρίνα επιστρέφουμε για τρεις τέτοιες μπάλα μπήκε και είναι άστοχος. Μοτοφορίτης έχει περάσει στον... Περάσει εκτός του πρώτη, θα το χωρίσουμε τα απαραίτητα που χρειάζεται. Ζήτησε το φάουλ, αλλά δεν το πήρε ο Βαριζίλης. Αντίκα στην άλλη, η Μπλόρκη Μπέλ θα βρει την μπάλα στο καλάθι. Είναι άστοχος. Τσίμπουρης. 52-55. Τσιμελίδης. Αλεξανδρίδης, πέρασε από το κέντρο, όπως πάντως είναι στον Μαχαρίδη, τον Σκάντουλα θα γυρίσει. Πάρει το φάουλ από τον Πατήκα, ο Μελιφίλης. Τι Δημητριάδης. Θα πίσω και ο τέτος έτσι η κοινωνία διδρονώ στην αρχή. Παίκτες δεν είναι απόλυτα στην κοινωνία στο παιχνίδι, όπως είναι λογικό μετά από κάτι τέτοιο. Εδώ είναι ο Καλλιοφίλης. Λίγος. Θα ρίξω με τον Ισπανό, ο τέτος ζήτησε και πήρε. Πάρει ένα σκρέμ από τον Δημητριάδη, θα... Τι πήγε να γίνει. Τέτοιος είναι αυτός, μπορεί και ακόμα και αυτό να έπαιρνε. Θα βγάλει μια πάσα στον Πατήκα, δεν κάνω λάθος. Σουμελίδης. Βγήκε ο Αλεξανδρίδης. Ένα jump shoot είναι έστοχος στον Καλλιοφίλης. Υπήρχε ένα τελέστο wow factor στην προηγούμενη φάση. Τέτος. Πάρει ένα σημείο από τον Τάσιο. Ένα jump shoot δεν θα πάρει. Τάσιος συγκρατήσει την μπάλα. Υπέρυχη συνεργασία pick and roll. Με μαέστρο τον πρώην παίκτη του Δημόκου του για μία ακόμα φορά. Σίγουρης. Παχτάς. Αλεξανδρίδης στο για 3 και πάλι και πάλι εύστοχος. 64-60. Και ανπόητη η ευτυχία. Μόνο δεν θα πρέπει να συγκρατήσει. Και δύο βολές. Πάρα που έχει κρατήσει τον Τσίμπουλη. Θα περάσει στον πάγκο, Λαμαρίδη στη θέση του.
αντιαθλητικό. Μετά από σύσκεψη των refs. Φάουλ που μόλις είδαμε αναγάγεται σε αντιαθλητικό. Αυτός ο πρώτος Ισπανός. 64-60. Στη δεύτερη. 65-60. Συν κατοχή. Βασιλιάς, Δίτσιος Πανάς, αλλά δεν πήρε τέντος, καλό μας, και πάλι πήγε να κλέψει χωρίς φάουλ, έπεσε κάτω. Ο Μυρίτσι υπάρχει να βγάλει τελικά την κατοχή για την ομάδα του. Για τρεις είναι άστοχος. Ο Μαρίτης πήγε το φυσικό ρεμόντο, ο Γράφερος, ο Μερλίδης, ο στοξιπρογουμένος. Πανός, ο Δίκας ένας άνθρωπος, θα πάρει στην πρώτη φάση, πάει μέχρι μέση, θα αφήσει την πάνω στο καλάθι, άστοχος. Επιθετικό ρεμόντο είναι και εκεί ο Σπανός. Για τρεις απέναντι στον Σπανό είναι άστοχος. Κάνει μόνο κυκτημένη ταχύτητα. Πάλι δεν πέρασε εκτός τέντος. Σπανός θα αφήσει την μπάλα ταχύτατα στο καθλάθι. Οι δύο τους έχουν βγάλει πάρα πολλές φορές φέτος. Αυτό το play 69-60. Για Φίλιξ. Φορταστικότατο παιχνίδι από την δράση της Τουρκίας. Δείξτε την πήρε στη Wix Idol και το νούμερο 11 στο για τρεις. Άστοχος Φερμελίδης. Φερμελίδης κάτω και σφύριγμα. Αλλαγή. 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 Βασιλιάς, πάει και Μπαρτσόγλου στην weak side. Μία ακόμα φορά στην weak side από τον Πατήκα στον Σπανό, ο οποίος θα σουτάρει για τρεις, είναι άστοχος. Ο ίδιος επιθετικός λοιπόν, αλλά καλά πήγε εκεί που ήταν αυτός. Θα υπάρχει μέσα μόνος του, Λιόγλου. Μπαρτσόγλου, Σανάς και Λιόγλου στα 7 δευτερόλεπτα, Τάσιος. Σουτιά 3, κοίταξε το τρίπλο, θα το πάρει, η μπάλα μπήκε και βγήκε με διπλή ανεπίδειξη. Θετικό rebound χωρίς foul στον Πατήκα τον Αλεξανδρίδη. Τριφίλης. Στέκεται, πήρε το φάουλ από τον Τάσιο. Συνεπώς, δύο βολές. Θα περάσει, Τάσιο θα περάσει λίγο. Εκτός, πούλιος στη θέση του. Παιδιά μπήκε 8, μπήκε. Έστοχος στην πρώτη βολή ο Καλλιοφίλης. 69-61. 64-69-62. Πανός. Κούλιος. Πατήκας. Θέλει να πάρει το... Τζαμψού το... Κούλιος. Παυσόγλου. Στη γωνία κυκλοφορεί πολύ η μπάλα. Θα πιάσει την μπάλα και πάει μπρος πίσω. Δεν τον δίνεψε την μπάλα ο Παυσόγλου. Ο Πούλιος διορθώνω. Κυρίασε. Στους ρεφς, την πέταξε προσεκτή. Σιώπης. Πούλη πως είσαι. Μέσα είναι άστοχος. Θετικό ρημάτι του Καρδιοφίλη. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Συμπατικά. Έστοχος 69-64. Σπανός. Δίκας θα πάρει το τρίποντο jump shoot. Έστοχος στο τεμπατσόν του. Είναι 64, τρομακτικά υψηλό σκορ. Δηλαδή σου για τρεις και πάλι. Και πάλι έφτωγος. Έχουμε πάθει ανοσία στα τρίποντα πλέον. Δεν μας κάνουν κάτω σε εντύπωση. 15-31 τρίποντα για το MVP. Αδιανόητο ποσοστό. Σχεδόν στο 50% με 15 έφτωγα τρίποντα. Σπανώ σε έναν τζάμπτο την άστοχος. Ένα τρίποντο. Τριόλου το rebound. Το Βατσόγλου, Πούλιος. Πάνω στο πάλι. Θα σταματήσει την τρίπλα, Πούλιος. Θα προβοδοτήσει τον Πατήκα στα 4-4, θα γυρίσει ένα jump shot, είναι άστοχος. Πολύ ψηλά ο Σπανός είναι άστοχος. Σε να πάει το rebound. Ο Γιουφίλης είναι αυτό. Σπανός. Θα είναι έστοχος της Σιώπης. Κάτα χειροκριτούμενος από τον πάγκο, 71-69. Σπανός.
στη δεξί που είναι στοχός. Σεριόγλου. Γιώργης. Στον όλο point guard. Λοτσόγλου απέναντι του. Πάρε ένα σκρίπτο λίγο του. Φλέξε από την Πατήκα, θα σμπρώξει την μπάλα όμως. Λαπαρίδης στον Κρυλιοφίλου που πάει μέχρι μέσα και με ταμπλό είναι έφτωχο στο δεξί, 73-71. Πανός. Οδηγάς για 3-1 ακόμα κάτσε σουτ. Έχει το χώος! 76-71. Σιώπης. Σιμελίδης. Βαρύνης. Ωραία πάσα στο Σπανό. Προσπαθεί μέσα λέει άφωνος ο Δέντης. Θα συγκρατήσει την μπάλα, είναι εύστοχος. Σπανός. Τα διαμαρτυρίες για βήματα. Πολλούς παίκτες στο βίντεο της Πέμπλα. Υπάρχει αλλαγή, αρχιτολίδης θα περάσει στον πάγκο. Συμβαίνει στο νούμερο 55 στην θέση του. 79-51. Σιώπης, δεν θέλει να πάρει ενδεχομένως στο τρίποντο, δεν το πήρε απέναντι στον Κεφαλθόγλου. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Αλεξανδρίδης. Στην πρώτη φάση, αλλά η μπάλα είναι για αυτούς. Ζήτησε εκεί πέρα την μπάλα στη γωνία. Λαβαρίδης. Μελίδης στα 10 δευτερόλεπτα Σιώπης. Μέσα εκεί πήγε να βγάλει μια υπέροχη σκαστή πάσα στην περιοχή, αλλά αυτή δεν βγήκε. Λαβαρίδης την παραφορά. Ένα δεξί χούπι είναι άστοχο. Έχουμε περάσει το τελευταίο λεπτό της τρίτης περιόδου. Πανός για τρεις είναι άστοχος. Του Λαψόγλου παραμόνει, αλλά δεν κατάφερε να σηκώσει την μπάλα ούτε να πάρει ούτε την μπάλα. Σιώπης για τρεις θα τον πάρει, έχει βρεθεί ελεύθερο, το νιώθει. Είναι άστοχος, πάνω να περάσει εκτός. Είναι για τους Σαλονίκς. Ο Κουτσόγλου, ο Πατήκας, υπάρχει και ο Κουτσόγλου. Σε θέση ρόλο το Πούλιος. Πανός, ένα τζάμπ σουτ δεν θα το πάρει Πούλιος. Θα πρέπει να πάρει το τρίποντο και υπάρχει. Πάνω 3 δευτερόλεπτα. Του Πατήκα. 79-71. Συνεπώς, τελευταία 16,3 η συμπλήρωση 30 αγωνιστικών λεπτών. Όλα για την Πουέμπλα. Σιώπης. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Παίρνει το screen. Ένα φάουλ φόρεξε Φανάζιο Πατήκας. 10 δευτερόλεπτα. Αλεξανδρίδης θα κάνει τώρα το φάουλ ο Σιώγλου. Και time out από τον Σέντσο. Mind Games προηγουμένως στο Σιώμπης δεν πήρε την μπάλα. Τα screen, τα time out στα 8,5 επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα. Σκόρ είναι στο 79-71. Πρώτη κατοχή είναι για τους Σαλονίκς. Κούλιος στην επαναφορά. Δεν τους έχει περάσει μετά από κάποια ώρα, θα πάρει το μπάλα. Σιώπης απέναντί του. Έχει καλή άμυνα από τη στιγμή. Πατήκας, 5 δευτερόλεπτα. Στο Μελίδης απέναντι πήγε να κλέψει την μπάλα. Πατήκας πάει μέχρι μέσα. Τζάμπολ. Είδα αυτή τζάμπολ. Μπελάκι. Συνδείχνει. Μου δείχνει. Ένα ακόμα νέα λοιπόν για το τέλος της τρίτης περίοδου. Time out από την Πουέμπλα, στρέφουμε σε πολύ λίγο μία δεμόνι μας. Επιστροφή λοιπόν της ώρας 3,2 τελικά. Παρόλο το γεγονός που έχει μείνει στα ρεφτά, πάρα πολύ μακριά σκόπης επέρνησης των Σπανό, είναι άστοχος, 79-91 τελικό σκορ λοιπόν.
τρίτης περίοδου μετά από 30 αγωνιστικά λεπτά. Σκορ που θα μπορούσαμε να είχαμε κάλυφτα μετά από 4 αγωνιστικά λεπτά. Θέλουμε σε πολύ λίγο επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena 79-71. Αυτό είναι το σκορ με το οποίο μας αποχαιρέτησαν τα πρώτα 30 αγωνιστικά λεπτά. Νιώθω λίγο έξτρα ποιητής κατά την έναξη της τέταρτης περίοδου. Για την οποία η πρώτη κατοχή είναι για τους Σαλονίκης, για την οποία... Όχι καλή έκφραση, anyways. Η πρώτη κατοχή είναι για τους Σαλονίκης λοιπόν. Δεν ξέρω, για 3 θα πάρει μέσα! Βέβαια το τρίπορι 82-71. Το συν 11 Σαλονίκης. Σιόπιτς. Τσιμπουρίς. Τσιμπουρίς. Πάλι Τσιμπουρίς. Τσιμπουρίς side Σιόπιτς. Θα βγάλει μια πάσα εκεί που ενδεχομένως το περίμενε να είναι ο Γαλλιοφίλης. Αυτός το μίλησε. Δεν ήταν εκεί πέρα όμως. Πατήκας. Τώρα χτύπησε στην πλάτη του Αλεξανδρίδη με το νούμερο 11. Θα περάσει εκτός. Και γυρίζει πλάτη για να επιτηρεί ακόμα καλύτερα τον Πατήκα. Ο οποίος θα παραφέρει. Τεριόγλου. Τέντσος. Πάλι στο Τεριόγλου. Πούλιος, δεν θα πάρει το τρίποντο στην πρώτη φάση, κάνει την κίνηση του. Άρα η σπορτ έχει κάνει περίπου 5 φορές απόψε. Και μίλησε. Μαζί με αυτήν εδώ. Σιμελίδης, σουτ για 3. Είναι άστοχος. Αυτή τη φορά έχοντας βρεθεί ελεύθερος, πατήκα στο rebound. Πούλιος. Πούλιος, δεν βγάλει μια ωραία πάσα, την έβγαλε στον πατήκα σουτ για 3. Είναι δικαιώτης. Είναι άστοχος με ταμπλό, Αλεξανδρίδης στο rebound. Ο Νικιώτης μας έκανε κάποιες δηλώσεις μαζί με τον Δημητριάδη πριν από το παιχνίδι, για το παιχνίδι. Σιμελίδης, αυτό το πριν από το παιχνίδι, για το παιχνίδι πρέπει να το κοτσάρω κάπου σε σλόγγαν. Είναι ωραίο, μου αρέσει. Σιμελίδης, στα 10 δευτερόλεπτα έχει μείνει πίσω ο Καλλιοφίλης, κάτι δεν ήταν κορδέλα του. Θα δώσει ένα screen με το που έρθει, μετά από τον τρεπέδο του πάγκου σου για 3 με πολύ μεγάλη καμπύλη μέσα. Από τον Τζίμπορη, στην λήξη του χρόνου της επίθεσης. 82 το 4. Ήταν λίγο περίεργα κάποιοι συγκεκριμένοι εδώ πέρα, όταν φωνάζω. Θα προσπαθήσω να ζήσω με αυτό. Τι καλύτερο αυτό. Anyways, 82-74. Πουέμπλα ρίχνει τη διαφορά κάτω από τους 10. Πούλιος. Τέντσος πήρε από τη weak side και δίνει στη weak side. Πούλιος. Θα τον τζάμψουτ μετά από προσποίηση. Πάρα πολλές φορές το έχει κάνει πλέον. Καλή φίλη στο rebound. Φίλης. Μόνος που μέχρι μέσα για να βγάλει μια πάση στον Αλεξανδρίδη. Σουτ για 3. Έχει βάλει πολλά. Θα βάλει και αυτό. Όχι, είναι άσχος. Τελειώνει το rebound. Θα φέρνει σε δύο παίκτες ιδιώτες. Τέντσος. Ξεχαστή πάση στον Πούλιο. Έχει βρεθεί ελεύθερος αυτός. Μας περνώνει σε μουσικό αμπίβαλο. Είναι άστοχος όμως. Πούλιο Φίλης. 82-74 μέχρι μέσα ο Πούλιο Φίλης. Είναι έστοχος. 82-76. Το συν 11 έγινε μείον. Το συν 11 έγινε συν 6. Α, καλά. Τέντσος. Θα φέρνει σε δύο παίκτες. Πούλιος. Από μακριά λαμβάνοντας από τον Σεργιόγλου είναι άστοχος, είναι δικαιώτης. Βούντα 2.76 παραμένει χειροκλήματα από το πάγκο του Θεσσαλονίκης. Και όπως και πάλι τώρα θα βάλει την μπάλα. 72.77 διορθώνω, όχι 76. Πήγε λίγο πάνω και λίγο κάτω. Σαν το χρηματιστήριο ένα πράγμα. Ένα jump shoot γυρίζοντας πολύ δύσκολη προσπάθεια βάζοντας πλάτη ο Καλλιοφίλης για μία ακόμα φορά. Σερί 7-0 τώρα για τους παίκτες της Πουέμπλα. Βλέπετε, δεν μας κάνει καν εντύπωση πλέον. 7-0 σερί στην τέταρτη περίοδο. Ενώ οι δύο ομάδες είναι κοντά στο σκορ. Ο Γιόγλου Τσίγκουκ είναι άστοχος. Υπάρχει, θα υπάρξει jump ball για μία ακόμα φορά. Και το βελάκι. Δείχνει Πουέμπλα. Πάμε. Σιμελίδης είναι παραφορά, Σιόπης. Σε ένα συνηθισμένο mind game που εφαρμόζει τώρα θα πάρει την μπάλα. Τον συνδικιώτη θα κερδίσει το φάουλ από αυτόν. Χαμηλά προφανώς. 1-1 τα ομαδικά. Σιόπης είναι παραφορά. Θα ψάξει και θα βρει τον Τσίγκουρη ο οποίος είναι άνθρωπος θα κερδίσει δύο βολές. Από τον Σεργιόγλου. Αν ευστοχίσει και στις δύο, το σερί θα πάει στο 0-9. Σπανός προαναγγείλει αλλαγή. Άστοχος στην πρώτη βολή. Εμψυχωμένος από τον πάγκο να δεν λέει ο Τσιμπουρής. Έρθω στην δεύτερη. Θα τον
προμοσδίτη χαμηλικής αλλαγής, στη θέση του Δεδιόγλου θα περάσει ο Φανάς τελικά. Είναι φορά στο τρίποντο, πατήκα στην επαναφορά. Τελτσός. Για να κλέψει στο μιλέδι το κατάφερο Φανάς. Συγκράτησε. Η μπάλα θα πάει στον πατήκα. Δεν κατάφερε να κλέψει, είναι ολοκληρός του κλέψιμο ο Αλεξανδρίδης. 84-79 και φορά στους 5. Έχει 43 τη λήξη. Θερμονίδης, για 3-5 στο 5, είναι άστοχος. Πατήκας πολύ ψηλά, θα πάρει το rebound. Θα βέλετε και στο σιωπή. Τώρα θα περάσει στο παρκέ. Συγκράτησε ο Θερμονίδης. Και υπάρχει μπρος πίσω. Στην πάσα του Αλεξανδρίδη. Στο Θερμονίδη. Λάθος το λάθος, αλληλούς. Συντετερώνονται. Προχή εκ νέου. Για τους Σαλονίκς. Για 14 δευτερόλεπτα το συγκεκριμένο σημείο. Παρός την επαναφορά, Τέντσος. Πάω και πάρει από το σιόπι. 2-2. Πραγματικά. Τέταρτο το 9 λέει η γραμματεία, τέταρτο το πάλι σιόπι. Δεν συνεχίζει να παίζει. Πανός. Πουλιός. Κρυμψη δικαιότητα, ένα jump shoot. Λίγο πίσω από το έγκριστο ελευθέρω, πολλά παντήκα στην μια στόχος. 86-79, στους είναι 7. Και πάλι Σαλονίκς, 6-13 και λήξη. Μελίδης. Φίλης. Θα περάσει εκτός. Αυτό... από τον Τέντσο. Εκεί για να είμαστε αδιάφορος. Σιώπης στην παραφορά. Του Μελίδης, καρδιοφίλης σου για 3. Είναι άστοχος στο rebound. Τέντσος. Υπέροχη πάσα στο σπανό. Τι έβγαλαν και πάλι δυο τους. 88-79. Σκαστή πάσα. Ίσως μπορεί να ασχοληθεί και με την γραπτική πλέον. Με το ξεακρίβιο που κάνει τις πάσες. Να γραφτεί μέσα, θα κερδίσει το φάουλ ο Σιμελίδης. Συνεπώς, δύο βολές. Αυτό είναι ο πρώτος Σιμελίδης, 88. 80. Αυτός στη δεύτερη, 88-81. Πούλιος. Θα πάνω στο πέντε παραφορά. Συν 7, συν κατοχή. Με Σαλονίκς, άλλαξε με τον... Αντί κατά έχω πάρει ούτε τώρα το τρίποντα, έχω το δεύτερο τελευταίο Πούλιος. Θα γυρίσει στο δικαιό της πολύ δύσκολη. Βάζει απέναντι στο πίσω τον αντίπαλο. Κατάφερε να ομοιώσει, να απορροφήσει την δύναμη, αν θέλετε, που αρχίζει πάνω του. Σιώπης. Αλεξανδρίδης. Μελίδης. Κι αν δεν θέλετε πάλι το ίδιο έγινε, αλλά anyway. Ρίχνει φίλης. Σιώπης στη γωνία σου, για 3. Είναι αποφασισμένος με ταμπλό από τη γωνία, είναι άστοχος όμως. Αντίκας. Άκουσα λίγο τη γλώσσα μου, θα το σπίτι με αυτό. Τέντσος μέχρι μέσα, είναι έστοχος ανάμεσα από δύο παίκτες. Coast to coast, 92-81. Φίλης. Φίλης, κάποια time out, έχουμε σκεφτεί τον πάγκο, θα γυρίσει. Ψυχού. Είναι στόχος, 92-83. Τέντσος. Πίσω από τη γωνία. Στη weak side ο Τέντσος θα πάρει σου για 3. Άστοχος. Μολύνει στο rebound. Μισήνης θα πάρει να είμαστε σε 2 παίκτες, θα χαιρίζει το foul. Για 2 βολές. Όπου έχει δει στο Τέντσο τελικά. Α, ωραίος. Συνδικιώδη. Μην πας, μην πας. Πατήκας, στην επαναφορά, Τέντσος. Φωνός. Πήγες και πάλι, Τέντσος, στα 15 δευτερόλεπτα. Πήρε από τον Πρωτόγλου, Σπανός. Στα 9 δευτερόλεπτα έχει κλειστεί από δύο παίκτες. Νόλου πάσα του Πατήκας, τον Τέντσος, για 3 αυτός, με διπλή αναπήρηση. Δύο παίκτες για το θετικό rebound, κύριε φίλης. Πήρε ένα από τον Σπανό και Πατήκα. Δεύτερος είναι η πίσω με τα μπλο coach to coach. Κύριε φίλης, έφαγος και πάλι πολύ μεγάλο παιχνίδι και από αυτόν από αυτό. 92-87.
Μητσόγλου. Στην πάσα μία ακόμα από τον Τάσιο στον Πατή. Καλάθι και φάουλ. Που έχει βρεθεί ο Αριστοδίδης, συν μία βολή. Με τον Πατήκα. Άτομο στην βολή, 94-87 παραμένει. Μελίδης. Για τρεις, το παίρνει πάνω στην άστομο όμως. Σιώπη στο rebound. Θετικό. Τιμπούρνη. Το φάρο τον Τέντσο, που είχε πάει πολύ ψηλά για να πιέσει. Τι μπορείς τις βολές. Ακόμα. 94-88. Τέντσος. 6 πόδια της διαφοράς λοιπόν. Ότι δεν έχουν τόσο μεγάλη δυναμική καθώς έχουμε πει. 94-88 πόδια της καθώς για 3 παρόσεις είναι μέσα. 97-88. Σας είναι νέα η Σαλονίκς. 2 λεπτά και το τέλος. Μελίδης. Τιμούρης του για 3 με μεγάλη καμπύλη και αυτός απάντησε. 97-91. Σε ρόλο point guard. Το αυτόγλου το έκανε κίνηση αλλά δεν πήρε την καλή παραστός. Οδίγας, σπανός του διατρής και πάλι από την γωνία είναι άστοχος. Θα έχει πήγει και ο πάκτος για να μπει σχεδόν μέσα στο παιχνίδι. Νοητικά στο διατρής. Δεν είναι άστοχος και πάλι. Σπανός πάγει το rebound και κατάφερε. Όχι δεν κατάφερε να συγκριτήσει την μπάλα. Θα αποστολείται και την κατοχή. Και θα περάσει το Πουέμπλα. Τι μπορείς να παραφοράς, ο οποίος τώρα θα πάρει την μπάλα. Μαλίδης. Ο οποίος έκανε μια προσπίση, έκανε μια προσπίση στην ρακέτα στο 3. Μέσα στο Μαλίδης! 97-94 στο τρίποντο διαφορά. 15 δευτερόλεπτα πριν την crunch time. Τι ματσάρα βλέπουμε στη Sonic Arena. Τέντσος. Σταματήσει την τρίπλα, σπανός. Σπανός βήματα. Γίψαν πάρα πολύ σπάθος παίξει από τον πάγκο τον Πουέμπλα. 97-94. Και πήραν το time out. Time out που γάλεσαν οι Σαλονίκς. Στην διαφορά θα μειώνεται επικίνδυνα. Στρέφουμε σε πολύ λίγο την έρημα μας. Επιστροφή λοιπόν στην Σόνικ Αρίνα. 2-5 για τη λήξη. 97-94. Έχουμε δει σχεδόν τα πάντα στο παιχνίδι. Μπορούμε να δούμε ακόμα περισσότερα τα πάντα. Σκόπιση πάει μέχρι μέσα. Ταχύτατα πέρασαν άμεσα από δύο παίκτες. 97-96. Στον ένα πόντο διαφορά. Μπήκαμε επισήμως στην crunch time. Πατήγας πήρε μια πάσα η οποία ενδεχομένως δεν προϊόντα γι' αυτόν. Τέντσος. Έκανε βήματα κατά την εκκίνηση της προσπάθειάς του. 97-96 παραμένει στο μείον ένα συγκατοχή για Πουέμπλα. Δίνει στην κόψη του ξηραφιού. Τσιμπούρης στην επαναφορά. Τέντσος και σπανός πιέζουν. Και στο άλλο μισό του κυπέδου. Πάει προσωπικά, πάει μέχρι μέσα, το νιώθει ο Σκόπης είναι άστος. Είναι... δεν θα πάρει την προσπάθεια όμως. Δεν πιάστηκα. Τι μπορείς. Με μόνος που μέχρι μέσα θα κοπεί από το δεύτερο παίκτη στο κεφάλι του. Και χάσει τελικά την κατοχή. Τέντσος. Στα πληκτήρια. Λουέι Ισπανός. Αντίκας. Αντίκας ζήτησε ο Ισπανός και πήρε στα 15 δευτερόλεπτα ένα jump shoot. Είναι άστοχος, η μπάλα μπήκε και βγήκε. Στεριόγλου το επιθετικό rebound ανάμεσα σε δύο. Θα βγει στο τέντσος, στο 3. Μέσα! Κρύο αίμα! 196! Σπάνε το φράγμα των 100 πόντων της Σαλονίκς. Στους 4 πόντους διαφορά Σιώπης. Κάτι ανέφερε για 2 ο Πάκτος. Ενδεχομένως αναφερόμενος στα time out που έχουν να πάρουν στο 3. Άστοχος! Στο rebound, όχι! Σπανός θα συγκρίσει ανοιχτό γήπεδο. Επιτηρεί, θα αφήσει την... όχι! Δεν κάθος ο Σπάνος! Τον επιτηρούσε ο Σπρελίδης. Απλά τι συμβαίνει στο παιχνίδι. 196.
time out έχουμε καλέσει στις Puebla 58,4 για το τέλος. 196 θέλουν τουλάχιστον 2 κατοχές για να ισοφορήσουν Slash και να περάσουν μπροστά από ένα time out. Οι δύο ομάδες λέει ο Ρεύς. 2 κατοχές σε ένα τέτοιο παιχνίδι δεν μου φαίνεται πολύ απίθανο για οποιαδήποτε ομάδα. Να χτίσει το προβάδισμα, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, 58,4 δευτερόλεπτα για τη λήξη της κανονικής περίοδου. Δεν τολμώ να πω ότι ποιος είναι ατέλειος, τέτοια ματσάρα στη ζώνη Καρίνα. Σιώπης, τέντσος, τέντσος, ωραίες τρίπλες από το Σιώπη. Τίμπουρης, Σιώπης, τέντσος, πάει, θα κάνει το φάουλ, δεν ήθελε να το κάνει από την αντίδραψή του. Φάουλ για δύο βολές. Έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά οι Σαλονίκς. 5-3, με οι οποίοι να κάνουν, έχουν ένα ακόμα να δώσουν οι παίκτες της Puebla. Κάπου εδώ πέρα το παιχνίδι αρχίζει να γίνεται πάρα πολύ tactical όσον αφορά τα time out, τα foul. Σπαγίδες άστοχος από τους σκόπους στην πρώτη βολή. 96 πόντι του ενεργητικού παραμένουν, υπολείπονται 4. Παίκτες της Puebla. Είναι εύκολο στη δεύτερη μπάλα, μπήκε και βγήκε και μπήκε τελικά. Αδίκας. Τέντσος. Αντίκα στα 14 λεπτά. Και έφυγε ο Μελίδης. Άλλος παίκτης πάνω τους. Τέντσος θα συγκρατήσει τελικά, η μπάλα θα πέρασε εκτός. Και πάει ο Σιώπης. Παραμένει για τους άλλους ανοίξει μπάλα. Σπανός στον προφορά, Τέντσος. Στα 14 λεπτά, Σιριζόγλου. Σπανός, Τέντσος. Σουτ για 3. Άστοχος. Υπάρχει μάχη εδώ η μπάλα του Αλεξανδρίδης. Μελίδης, Σιώπης, 24 δευτερόλεπτα. Πρέπει να διαφθούν οι Πεμπλοσούτ για 3, πήγε για το... για να κλείσει την μπάλα, σπανώς δεν κατάφερε. Άνθρωπος του Μελίδης, τέντσος το rebound, foul. Είχαν να δώσουν οι... τελικά στο Μετσενούμι, θα το κάνει ο Τσίγκουρης. Που σε περάσει στον πάγκο. Πέμπτο foul, γίνεται το πρώτος παίκτης που αποβάλλεται. Οι Σιώπης και Σιώπης έχουν από 4 στη θέση του Λαπαρίδης, που θα κάνει και αυτός με τη σειρά του αμέσως φάουλ στον Τέντσο. 14,7 θα έχει συμπληρώσει και οι δύο ομάδες τα ομαδικά του φάουλ. Συνεπώς. Τέντσος άστοχος στην πρώτη. Αν δεν στοχίσει και στη δεύτερη, μπορούν και με μία κατοχή παίκτες Puebla. Αν δεν στοχίσει και στη δεύτερη, μπορούν θεωρητικά με τρίποντο και φάουλ. Άστοχος δεύτερη και πράγματι, Ελεφίλης με τον Τάσιο. Μπάλα θα περάσει εκτός και είναι για τους Σαλονίκς. Ποιος το πήρε, ποιος το πήρε.